Σε καλωσορίζουμε στη διδασκαλία μας για την άλγεβρα της αλφαλικίου και μπροστά μας μια απολαυστική άσκηση πάνω στις παραστάσεις, τις πράξεις και τις ιδιότητες τους. Να υπολογίσετε λίγο τις παραστάσεις. Το πρώτο πριν τι λέει, 1001 στη Δευτέρα, 999 στη Δευτέρα. Σε καμία περίπτωση, παιδιά, δεν θα πάμε να κάνουμε τις δυνάμεις για να δούμε πόσο κάνει κτλ. Θα χάσουμε χρόνο. Γι' αυτό, παιδιά, τι έχουμε, τις απολαυστικές ταυτότητες. Εν προκειμένου είναι η ταυτότητα διαφοράς τετραγώνων, ναι, που λέει, παιδιά, ότι αν έχεις ένα νούμερο στη Δευτέρα, μείον ένα άλλο νούμερο στη Δευτέρα, αυτό γράφεται σαν το άθεσμά τους επί τη διαφορά τους. Ωραία. Δηλαδή, αν εμείς στη θέση του α βάλουμε το 1001 και στη θέση του β βάλουμε το 999, αυτό θα γίνει το άθεσμά τους, δηλαδή 1001 και 999, επί τη διαφορά τους 1001 μείον 999. Μα το άθεσμα πόσο κάνει, 1001 και 999, άρα είναι 2.000. Η διαφορά 1001 βγάζω 999 κάνει 2, άρα 2 φορές τις 2.000 μας κάνει 4.000. Να το. Χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε παιδιά δυνάμεις και ούτω καθεξής. Άρα αυτό εδώ βγάζει με τη χρήση των ταυτοτήτων 4.000. Πάμε παιδιά στο β', στο δεύτερο. Στο δεύτερο μας έχει δώσει παιδιά κάτι συναφές, το οποίο λέει 99 επί 101. Λοιπόν, η άσκηση, παιδιά, δεν μας τσεκάρει για να δει αν ξέρουμε να κάνουμε δυνάμεις και πολλαπλασιασμό. Αυτά, παιδιά, προφανώς και τα ξέρουμε. Η άσκηση, παιδιά, τσεκάρει την ευρηματικότητά μας στο πώς μπορούμε να φτάσουμε πιο γρήγορα και με λιγότερο κόπο και χρόνο στο αποτέλεσμα. Παιδιά, το 99 τι είναι? Μάλλον, αν το παρατήσετε, το 99 και το 101 δεν είναι το ένα λίγο παρακάτω, το άλλο λίγο παραπάνω από το 100. Ε? Δηλαδή το 99 τι είναι? Κατά 1 παρακάτω από το 100. Το 101 τι είναι? Κατά 1 παραπάνω από το 100. Άρα, όταν λέμε 99, εννοούμε 100 βγάζω 1. Και όταν λέμε 101, είναι 100 και 1. Μα αυτό, παιδιά, που μόλις έγραψα, δεν μας θυμίζει την ταυτότητα που είχαμε πριν. Ε? Όταν έχουμε α και β επί α πλην β, αυτό δεν μας κάνει τη διαφορά των τετραγώνων, α τετράγωνο με β τετράγωνο. Φαντάσου ότι στη θέση του α έχεις το 100 και στη θέση του β τι έχεις, το 1. Άρα 100 και 1 επί αντίστοιχα 100 βγάζω 1. Να το. Άρα αυτό θα γίνει α στη δευτέρα, δηλαδή 100 στη δευτέρα, πλην 1 στη δευτέρα. Λοιπόν, 100 στη δευτέρα είναι 100 επί 100 που κάνει 10.000, βγάλετε το 1 στη δευτέρα που είναι 1 επί 1, 1. Άρα, να το, θα το γράψουμε και εδώ. 100 στη δευτέρα που είναι 10.000, μείον 1 στη δευτέρα που είναι 1, 1 επί 1, 1. 10.000 βγάζω 1, μας κάνει 9.999. Να το. Αυτό, παιδιά, είναι το αποτέλεσμά μας για το δεύτερο ερώτημα. Να το. 9.999. Να το. Και πάμε και στο τελευταίο ερώτημα. Παιδιά, όλα αυτά, όπως βλέπετε, τα διαχειριζόμαστε με τη βοήθεια της ταυτότητας διαφοράς τετραγώνων. Αυτή είναι εδώ. Για να δούμε λίγο και το τρίτο ερώτημα. Το τρίτο τι λέει, παιδιά? 7,23 στη δευτέρα, μείον 4,23 στη δευτέρα και όλο διά 11,46. Μα αυτό εδώ που βλέπω πάνω εδώ, παιδιά, στον αριθμητή, δεν είναι μια κλασική εφαρμογή της ταυτότητας διαφοράς τετραγώνων. Να, όπου α είναι το 7,23 και όπου β είναι το 4,23. Άρα αυτό ισοδυναμεί με το άθισμά τους, δηλαδή 7,23 και 4,23, επί τη διαφορά τους που είναι 7,23 μείον 4,23. Λοιπόν, για να το γράψουμε και εδώ πάνω. Άρα ο αριθμητής γράφεται ως 7,23 και 4,23 επί 7,23 βγάζω 4,23 και όλο διά 11,46. Αυτό το άθροισμα πόσο κάνει? 7 και 4, 11,46. Το άλλο κάνει 7,23, βγάζω 4,23, άρα κάνει 3. 11,46 επί 3, διά 11,46. Λοιπόν, πολλαπλασιασμό έχω, απλοποιούμε. 11,46 διά 11,46 κάνει 1.
Άρα το τελικό αποτέλεσμα είναι 1 επί 3, άρα 3. Να. Άρα παιδιά το τελευταίο δίνει αποτέλεσμα και βγάζει πόσο 3. Να το. Παιδιά, πώς οι ταυτότητες μας κάνουν τη ζωή πιο εύκολη, τις πράξεις πιο ξεκούραστες και τη διαδικασία της επίλυσης πιο άμεση, πιο απλή και τη κατανοητή. Φυσικά, όλα αυτά παιδιά που είδαμε τώρα και διδαχθήκαμε, τα παίρνουμε και τα κάνουμε πράξη. Εξασκήστε παιδιά με το καλό βήμα-βήμα με τις ασκήσεις που έχουμε διαμορφώσει για εσάς στα τετράδια σπουδής του κέντρου ανός, ώστε τη γνώση, την παρατηρητικότητα και την αντίληψη να τα κάνουμε πράξη και εξάσκηση με μολύβι και χαρτί στα τετράδια σπουδής αρνός. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, με υγεία και καλή δύναμη. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.